την ενημέρωση για να φτάσουμε σε ένα ικανοποιητικό βαθμό. Βέβαια, οι αρνητές παντού υπάρχουν. Θεωρούμε ότι μπορεί να αλλάξει η ροή των πραγμάτων και προς το χειρότερο και προς το καλύτερο. Είναι στα χέρια μας αποκλειστικά. Πάντως, αυτή τη στιγμή πάνω από το 50% του πληθυσμού στο Λασίθι έχει κάνει τουλάχιστον μία δόση. Αυτό είναι ένα ποσοστό από τα υψηλότερα σε ολόκληρη τη χώρα. Έρχομαι στην Περιφερειακή Ενότητα του Ηρακλείου. Εδώ, ο κύριος Συριγωνάκη, μελετώντας με προσοχή τα στοιχεία, βλέπουμε ότι υπάρχει μια διαφορετική εικόνα στο αστικό κέντρο των 200.000 που λέγεται Ηράκλειο σε σχέση με την ενδοχώρα. Δηλαδή, με βάση και τα σημερινά δεδομένα, στην Περιφερειακή Ενότητα του Ηρακλείου έχουν γίνει 205.000 εμβολιασμοί. Η πλειοψηφία αυτών των εμβολιασμών ουσιαστικά αφορούν την πόλη του Ηρακλείου και υπάρχουν και περιοχές στην ενδοχώρα του Ηρακλείου που έχουν πολύ χαμηλή εμβολιαστική κάλυψη. Αυτό είναι ένα θέμα, γιατί πολλές φορές, αν μπει κάποιος στην πλατφόρμα του εμβολίου, βλέπει ότι το Ηράκλειο είναι μέσα στις 5 πρώτες θέσεις όσον αφορά τα μεγάλα αστικά κέντρα. Όμως δεν υπάρχει αυτή η ισομερής κατανομή των εμβολιασμών για να έχουμε θωράκιση σε ολόκληρη την Περιφερειακή Ενότητα του Ηρακλείου. Βεβαίως και ο Δήμος του Ηρακλείου είναι ένα αστικό κέντρο που μπορεί να θέσει μια βάση σε αυτό που λέμε τείχος ανοσίας. Πράγματι, κύριε Δασκαλάκη, τα ποσοστά εμβολιασμού δεν είναι καθόλου ικανοποιητικά όσον αφορά την Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου στο σύνολό της. Είναι τα στοιχεία όπως τα αναφέρατε, ενώ στο αστικό Ηράκλειο η πόλη εμβολιάζεται, η περιφέρεια δυστυχώς δεν προχωράει σε εμβολιασμούς. Υπάρχουν μέχρι κάποιες περιοχές στην Περιφερειακή Ενότητα του Ηρακλείου που σας προβληματίζουν τα χαμηλά ποσοστά? Και βέβαια υπάρχουν και υπάρχει συνεννόηση, συντονισμός και συνεργασία με τους δημάρχους. Θέλω να μας πείτε ποιες είναι αυτές. Ας μην αναφέρουμε περιοχές. Mm-hmm. Υπάρχει όμως συνεργασία με τους δημάρχους των περιοχών αυτών, διότι πρέπει να προχωρήσει ο εμβολιασμός. Μέχρι στιγμής μπορούμε να πούμε ότι η διαχείριση της πανδημίας γενικότερα μπορούμε να πούμε ότι έχει επιφέρει ικανοποιητικά αποτελέσματα. Όμως αυτή τη χρονική στιγμή δεν πάμε καθόλου καλά. Θέλω να σας πω ότι την περασμένη Παρασκευή στον επιδημιολογικό χάρτη της χώρας το Ηράκλειο και το Ρέθυμνο ανέβηκαν επίπεδο από το κίτρινο στο πορτοκαλί. Ουσιαστικά είχαν κατέβει από το πορτοκαλί στο κίτρινο και αυτό κρατήθηκε για 6 μέρες. Βεβαίως, με βάση το δικό μου ρεπορτάζ, φαίνεται ότι η μετάλλαξη Δέλτα έκανε τους ειδικούς να αποφασίσουν προληπτικά για το Ηράκλειο και το Ρέθυμνο, που φαίνεται ότι έχουν και αρκετούς δεσμούς μετακινήσεων. Είναι οι δύο νομοί που βρίσκονται στη μέση της Κρήτης. Λόγω της μετάλλαξης έγινε αυτή mm-hmm. η αλλαγή. Όμως σε αυτή τη χρονική στιγμή που είναι ιδιαίτερη και πάρα πολύ σημαντική, δεν πάμε καλά. Να χρησιμοποιήσω ποδοσφαιρικό όρο, έχουμε την μπάλα στα πόδια μας με άδειο τέρμα και δεν βάζουμε τον γκολ. Mm-hmm. Ο κόσμος πρέπει να εμβολιαστεί, ο εμβολιασμός όλων μας πιστεύω είναι μια πράξη ηθικής, κοινωνικής και φυσικά υγειονομικής σημασίας που συνάδει με την ατομική και συλλογική ευθύνη και υποχρέωση όλων μας για να προστατεύσουμε τους εαυτούς μας, την οικογένειά μας, τους φίλους μας, τους συμπολίτες μας. Και για το λόγο αυτό κάνω έκκληση σε όλους τους συμπολίτες μας να εμβολιαστούμε, διότι το εμβόλιο αποτελεί την ισχυρότερη ασπίδα έναντι του κορονοϊού. Και όσο περισσότερο και πιο γρήγορα εμβολιαστούμε, τόσο γρηγορότερα θα επανέλθουμε στην κανονικότητα. Κυρία Λιονί, εγώ θα σας πω 4 αριθμούς για να το καταλάβουν και οι τηλεθεατές με βάση τα χθεσινά στοιχεία. Χθες στην Αθήνα υπήρχαν 107 νέες μολύνσεις. Στην Θεσσαλονίκη 16. Στην τρίτη θέση ήταν το Ρέθυμνο με 12 μολύνσεις. Και στην τέταρτη θέση ήταν το Ηράκλειο με 11 μολύνσεις. Όμως, μιλάμε για την Αττική των 4 εκατομμυρίων, την Θεσσαλονίκη του 1 εκατομμυρίου και το Ηράκλειο των 350.000, ενώ στην Περιφερειακή Ενότητα. Άρα εδώ φαίνεται ότι κάτι πάει να αλλάξει στην Περιφερειακή Ενότητα του Ρεθύμνου, αν λάβουμε υπόψη και αυτό που είπε η κυρία Παπαευαγγέλου την περασμένη Παρασκευή, ότι δυστυχώς τις τελευταίες 2 εβδομάδες υπάρχει μία διασπορά του κορονοϊού σε ηλικίες κάτω των 30 ετών. Και είναι ένα θέμα που αυτό πρέπει να το δει το Ρέθυμνο. Δεν αφορά μόνο το Ρέθυμνο, αφορά ολόκληρη την Κρήτη βεβαίως. Αυτό συμβαίνει στο Ρέθυμνο. Οι περισσότερες περιπτώσεις τις δύο τελευταίες 3 εβδομάδες αφορούν σε ηλικίες 20-25 ή και ακόμη νεότερα παιδιά. Κύριε Δασκαλάκη, εμείς με την υπηρεσία μας, με τη Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας, παρακολουθούμε και με τον αρμόδιο Αντιπεριφερειάρχη πάρα πολύ στενά από την αρχή της πανδημίας
αυτό που, το οποίο συμβαίνει στο νομό μας, το οποίο είναι αρκετά ανησυχητικό όλο αυτό το χρονικό διάστημα. Σε σχέση τώρα με τους προσπαθήσαμε πόρτα-πόρτα ακόμα σε ορισμένες κοινότητες, αλλά και μέσα στο Δήμο του Ρεθύμνου, να πείσουμε ανθρώπους ότι θα πρέπει να τηρούμε ακόμη και τώρα τα μέτρα, διότι πρέπει να ανοίξει η οικονομία μας. Βασικά και αρχικά. Θα σας πω κάτι για να βοηθήσω στη συζήτηση. Αυτή τη στιγμή, με βάση τα ανεπίσημα στοιχεία που έχω συλλέξει εγώ από το δικό μου ρεπορτάζ, φαίνεται ότι υπάρχει μια ικανοποιητική εμβολιαστική κάλυψη στον Δήμο του Ρεθύμνου και μια ικανοποιητική εμβολιαστική κάλυψη στην κάτω περιοχή του Μηλοποτάμου. Δηλαδή, στις περιοχές Πέραμα και στο είναι παράκτιο μέτωπο. Είναι ευεξήγητο αυτό, κύριε Δασκαλάκη. Ενώ στα ορεινά και την ενδοχώρα δεν θα υπάρχει. Θα σας πω γιατί. Είναι ευεξήγητο. Θα σας πω γιατί. Καταρχάς, 4-5 μέρες πριν γίνει η τηλεδιάσκεψη μεταξύ του Περιφερειάρχη, των Δημάρχων και των παραγόντων του Υπουργείου Υγείας και η επικοινωνία του κυρίου Πρωθυπουργού με τον Περιφερειάρχη το δικό μας, είχαμε κάνει μία συνάντηση στην Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνου με το θεματικό αντιπεριφερειάρχη, με τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου, του Φαρμακευτικού, των γιατρών της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, του Διοικητή του Νοσοκομείου και τους αντιδημάρχους κοινωνικής πολιτικής, διότι έπρεπε να χτυπήσουμε μία τεράστια καμπάνα, αυτό το οποίο συμβαίνει κυρίως στο Ρέθυμνο, που ήξερα πάρα πολύ καλά τα στοιχεία. Δηλαδή ότι η πορεία των εμβολιασμών δεν είναι καθόλου ικανοποιητική. Το Ρέθυμνο βρίσκεται στις τελευταίες θέσεις. Και ειδικά τώρα που θέλουμε να ανοίξει και η οικονομία του νησιού, γιατί πέρα βέβαια το πρωταρχικό θέμα που είναι η υγεία των ανθρώπων και η ζωή να μην διακινδυνεύσει των δικών μας ανθρώπων, αλλά και των επισκεπτών μας, βεβαίως πρωτεύοντα ρόλο έχει και το θέμα της οικονομίας. Λοιπόν, κύριε Δασκαλάκη, πέρα από την κοσμοθεωρία που έχει ο καθένας άνθρωπος σε σχέση με τους εμβολιασμούς, έχει γίνει μια πάρα πολύ κακή επικοινωνιακή διαχείριση σε ό,τι αφορά ένα συγκεκριμένο εμβόλιο, το οποίο δυστυχώς στο Ρέθυμνο υπήρχε ένας τέτοιος σχεδιασμός σε ό,τι αφορά την κάλυψή του την εμβολιαστική, όπου από τα 7 εμβολιαστικά κέντρα, γι' αυτό σας είπα ότι είναι ευεξήγητο, 7 εμβολιαστικά κέντρα έχει ο νομός. Ένα στον Άγιο Βασίλειο, στο Δήμο, ένα στο Δήμο Αμαρίου, ένα στο Δήμο Μηλοποτάμου, ένα στο Δήμο Αναγίων και τα υπόλοιπα στην πόλη του Ρεθύμνου. Από τα 7 εμβολιαστικά κέντρα που έχουν, νομίζω, 12-14 γραμμές, τα 7 εμβολιαστικά κέντρα, τα 4 είναι με AstraZeneca και μόνο τα 3 είναι με Pfizer. Άρα που καλώς ή κακώς, μη επιλογή του εμβολίου. Κοιτάξτε, βλέποντας τους αριθμούς, κύριε Δασκαλάκη, δεν είναι το τι πιστεύω εγώ. Το θέμα είναι πώς διαβάζουμε τους αριθμούς και τι λένε αυτοί. Και σας είπα, ανεξάρτητα το ότι πρέπει να δώσουμε ένα πολύ μεγάλο βάρος στην εξατομικευμένη πληροφόρηση των ανθρώπων, γιατί υπάρχει αυτή η δυσπιστία που υπάρχει. Όμως, όταν η πολιτεία ίδια δίνει το δικαίωμα στους πολίτες να επιλέγουν όποιο εμβόλιο θέλουν να εμβολιαστούν, αλλά δεν τους δίνει τη δυνατότητα όμως να έχουν το όποιο εμβόλιο εκείνοι θέλουν, παρά μόνο ένα συγκεκριμένο εμβόλιο, το οποίο καλώς ή κακώς, δεν θα το κρίνω εγώ, δεν είμαι ο ειδικός, αλλά κακώς σας λέω εγώ, έχει δημιουργήσει τα θέματα που έχει δημιουργήσει. Δεν είναι. Και αυτά συμβαίνουν στην ενδοχώρα. Όπως διαβάστε τους αριθμούς. Συμβαίνουν στο Δήμο Αγίου Βασιλείου, συμβαίνουν στο Δήμο Αμαρίου, συμβαίνουν στο Δήμο Αναγίων και σε ένα τμήμα του Δήμου Ρεθύμνου.